50.000 τόνους βοδινού κρέατος κατέσχεσαν οι αρχές στην Ολλανδία υπό το φόβο ότι μπορεί να περιέχει κρέας αλόγου. Την εντολή έδωσε η Αρχή Ασφάλειας Καταναλωτικών Αγαθών και Τροφίμων της χώρας λόγω αδυναμίας να εντοπιστεί η ακριβής προέλευση του κρέατος. Οι προμηθευτές είναι δύο Ολλανδικές εταιρείες εμπορίας κρεάτων που διένυμαν το συγκεκριμένο κρέας σε 130 επιχειρήσεις στην Ολλανδία και 370 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Αρχής Ασφάλειας Καταναλωτικών Αγαθών και Τροφίμων της Ολλανδίας είπε: το κρέας κατέληξε σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει στο μεγαλύτερο του μέρος καταναλωθεί. Εμείς θα κατασχέσουμε ό,τι έχει απομείνει. Οι ελεγκτές ανακάλυψαν στα αρχεία των δύο εταιριών εμπορίας κρεάτων ότι δεν υπήρχε σαφής τεκμηρίωση για την προέλευσή του. Οπότε δεν θα ήταν δυνατόν να ελεγχθεί το αν κατά τη σφαγή των ζώων ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.